Σωτήρης Λίβας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Λίβα, για ακόμη μια φορά στο News Hub. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Λίβα, μετά από 5 μήνες εχθροπραξιών στην Παλαιστίνη, οι εξελίξεις και οι προεκτάσεις είναι πολύ μεγάλες. Αν δει όμως κανείς πολύ προσεκτικά και στη διεθνή ειδησιογραφία αλλά και στην ελληνική, όπου οι αναλυτές έχουν επίγνωση του θέματος, εστιάζουν πάρα πολύ στο θέμα της Αιγύπτου, στο σημείο που συνορεύει η Ράφα με την Αίγυπτο, με την τακτική που έχει κρατήσει η Αίγυπτος, που παρότι συνδέεται πολιτισμικά με τους Παλαιστίνιους λόγω της Τουρκίας, δεν θέλει να δεχτεί πρόσφυγες, θα μας το αναλύσετε εσείς, αλλά κυρίως με την απειλή του Νετανιάρχου ότι θα εισβάλλει και εκεί και θα επεκτείνει την επέμβαση στρατιωτική. Αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία και στη Δύση ευρύτερα. Με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και να προεκτείνετε εσείς όπου καταλαβαίνετε. Η Ράφα, ναι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Η Ράφα ήταν ένα από τα δύο σημεία στα οποία η Γάζα, ουσιαστικά μέσα από τον οποίο η Γάζα ανοιγόταν στον κόσμο, μπορεί να πει κανείς. Ένα ήταν το σημείο Ερέτζ που είναι πάνω στο Ισραήλ, στα σύνορα με το Ισραήλ. Το δεύτερο είναι η Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο. Αλλά η Ράφα έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ακριβώς είναι το μοναδικό σημείο διόδου, το οποίο δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, αν και βεβαίως το Ισραήλ έχει κοντά μια στρατιωτική βάση και γνωρίζει ακριβώς το τι συμβαίνει. Το Κερέμ Σαλόμ, που είναι στη γωνία μεταξύ Γάζας, Ισραήλ και Αιγύπτου. Αλλά η Ράφα σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ ιδιότυπο και πολύ ενδιαφέρον σημείο διόδου μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου. Και λέω σημείο διόδου και όχι σύνορο, γιατί ακριβώς δεν είναι ακριβώς σύνορο. Με την έννοια ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις κλείνει τελείως. Δηλαδή σκεφτείτε ότι το 2023 συνολικά ήταν ανοιχτό σαν σύνορο 138 μέρες. Και το 2022 ήταν 245 μέρες, 365 μέρες. Άρα δεν είναι πάντοτε ανοιχτό, κλείνει και βεβαίως παρουσιάζει μια εξαιρετικά μεγάλη διαμορφία. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπατε, δηλαδή ότι η Αίγυπτος δεν το αφήνει ανοιχτό. Από την άλλη μεριά, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή δεν τους αφήνει ελάτε ή δεν τους προσκαλεί ελάτε. Εδώ υπάρχει ένας ασφαλής θύλακας για σας. Ναι, προφανώς δεν θα γίνει αυτό το πράγμα για διάφορους λόγους. Γιατί φοβάται ήδη την ριζοσπαστικοποίηση της περιοχής, όπου υπάρχουν αρκετές ομάδες φονταμενταλιστικές και ισλαμιστικές. Φοβάται το πώς όλο αυτό το πράγμα θα έχει σχέση και με την δική της στο εσωτερικό πολύ εύθραυστη κατάσταση. Σε αυτό το σημείο να μας διευκρινίσετε λίγο κάτι. Έχει σημασία, είναι ενδεικτικό το παράδειγμα που είχαμε, ας πούμε, το 1973 με το Λίβανο? Ναι. Και όχι μόνο, και με την Ιορδανία και τα λοιπά. Υπάρχει ένας τέτοιος φόβος. Υπάρχει ένας τέτοιος φόβος. Προφανώς. Το τι θα συμβεί αν ξαφνικά δεχθείς 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. 1 εκατομμύριο πρόσφυγες οι οποίοι ελέγχονται ή επηρεάζονται ή έχουν σχέση με μια οργάνωση σαν τη Χαμάς, η οποία είναι ριζοσπαστικοποιημένη, η οποία είναι οπλισμένη, η οποία έχει έναν εξτρεμιστικό λόγο σε σχέση με τον επίσημο λόγο και την επίσημη, ας πούμε, κατάσταση θρησκευτική, κοινωνική και πολιτική της Αιγύπτου. Άρα, ναι, υπάρχει ένα θέμα εκεί. Αυτό τώρα στην ευθραυστότητα που, και αυτό θέλω να μας το περιγράψετε, αυτό τώρα έρχεται σε μια ευθραυστότητα που ήδη υπάρχει στην Αίγυπτο με το καθεστώς και με την κοινωνική βάση. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, έχουμε ένα στρατικό καθεστώς και ένα στρατικό καθεστώς το οποίο βγήκε μέσα από μια λαϊκή επανάσταση, βγήκε μέσα από τις περιπέτειες οι οποίες γεννήθηκαν μέσα από αυτήν την λαϊκή επανάσταση της Αραβικής Άνοιξης, ό,τι και αν λέει κανείς, ό,τι και αν λέει, μπορεί να πει ακόμα και συνωμοσιολογικά σε σχέση με την
με την ευρεία ή όχι λαϊκή βάση αυτής της επανάστασης, ήταν μια λαϊκή επανάσταση. Οδήγησε λοιπόν αυτή η λαϊκή επανάσταση στο καθεστώς των ατραφών μουσουλμάνων, το οποίο πολύ γρήγορα κατέρευσε για τους λόγους που γνωρίζουμε και ανέβηκε ένα στρατιωτικό καθεστώς, το Σίσι, το οποίο ουσιαστικά όχι απλώς επανέφερε την προηγούμενη κατάσταση του Μουμπάρακ, αλλά την επανέφερε με πολύ πιο σκληρό και αποφασιστικό τρόπο, χωρίς τις παλινοδίες του καθεστώτος Μουμπάρακ. Άρα έχουμε στην πραγματικότητα την προηγούμενη κατάσταση σε νέα βελτιωμένη, πολύ πιο πετυχημένη βερσιόν. Το τι σημαίνει πετυχημένη μετά από τα αρκετά χρόνια της διακυβέρνησης του Σίσι, σε αυτές τις κοινωνίες δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή μπορεί ανά πάσα στιγμή αυτή η εξωτερική εικόνα της ασφάλειας και της ηρεμίας, που εννοείται ότι βασίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο φυλακών, πολλές από τις οποίες είμαστε είναι και υπόγειες, δεν γνωρίζει κανείς που βρίσκονται, και χώρους βασανιστήριων, ναι, στην έρημο, και χώρους βασανιστήριων κτλ. Αυτό το πράγμα λοιπόν κανείς δεν γνωρίζει αν αυτή η εικόνα της ασφάλειας και της ηρεμίας ξαφνικά δεν καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή. Και βεβαίως, πόσο πιο καλύτερος τρόπος για να καταρρεύσει κάτι όταν από το να ξαφνικά να δεχθείς 1 εκατομμύριο πρόσφυγες ή πολύ ακόμα και περισσότερους, οι οποίοι επηρεάζονται από μια εξτρεμιστική οργάνωση. Τούτων λεχθέντων να πω το εξής. Να πω ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ήδη στην περιοχή, πολύ κοντά δηλαδή στα σύνορα με τη Γάζα από την άλλη μεριά της Ράφα ή της Ράφας, η Αιγύπτη φτιάχνουν μια πόλη η οποία θα στεγάζει γύρω στους 100.000 ανθρώπους. Ήδη αρχίζουν και ετοιμάζονται δηλαδή. Και μάλιστα φτιάχνοντας τείχους γύρω-γύρω κτλ. Τα πράγματα είναι ρευστά. Γιατί οι Αιγύπτιοι δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Οι Αιγύπτιοι συγχρόνως στηρίζονται στο ότι ούτε οι Παλαιστίνοι το θέλουν. Δηλαδή ούτε οι κάτοικοι της Γάζας το θέλουν. Και αυτό δείχνει το γεγονός ότι δεν έχουν σειρεύσει μαζικά, παρά την κατάσταση, τεράστια κατάσταση πείνας στην οποία βρίσκονται. Και μάλιστα η πείνα έχει χρησιμοποιείται σαν όπλο. Είναι αυτό που λέμε το weaponization του hunger, δηλαδή της πείνας. Χρησιμοποιείται σαν όπλο. Παρόλα αυτά λοιπόν, και παρά το ότι ακόμα και οι Ισραηλοί επίσημοι λένε ότι η κατάσταση είναι τραγική από την σιτοδία εκ του λοιμού στην Λωρίδα της Γάζας, παρόλα αυτά δεν τρέχουν μαζικά, δεν σειραίουν μαζικά στη Ράφα για να περάσουν απέναντι, ούτε παρακαλούν να τους δεχθούν οι Αιγύπτιοι. Μάλιστα, σε κάθε περίπτωση επιδεικνύουν τα κλειδιά των σπιτιών τους από όπου έχουν φύγει από τη Βόρεια Γάζα, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουν. Και ζητούν να ξαναγυρίσουν. Πριν αυτό όλο να δούμε πώς επηρεάζει τα δικά μας πράγματα, θέλω να μας πείτε κάτι. Επειδή στην αρχή αρκετοί είχαν υποστηρίξει το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ μετά από την επιχείρηση που έγινε από τη Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, σήμερα μετά από το άκαμπτο το οποίο είχε ο Νετανιάχου, μετά από τους βομβαρδισμούς ενώ είχαν με ανθρωπιστικές βοήθειες και όλα αυτά τα εγκλήματα που έχουν βγει από το Ισραηλινό στρατό, πιστεύετε ότι έχει χάσει το αίρισμά του και στη διεθνή κοινότητα και στις κοινωνίες? Καταρχάς, δεν πρέπει να μπερδεύουμε το κράτος με την. Δηλαδή, δεν πρέπει να το συγχαίουμε εντελώς. Ένα λαό, ένα έθνος, με ένα κράτος και το κράτος με την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οκ, okay, εννοείται ότι είναι νόμος εκπρόσωπος του κράτος, προφανώς. Αλλά γνωρίζει την ίδια στιγμή και καταλαβαίνει κανείς ότι η πολιτική επιβίωση αυτής της κυβέρνησης και η πολιτική επιβίωση του συγκεκριμένου πρωθυπουργού εξαρτάται από τη συνέχιση του πολέμου. Άρα είναι προς οφελός του να συνεχιστεί ο πολέμος. Είναι προς οφελός του να μην υπάρχει κεχηρία. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ακριβώς θα υποδηλώσει ότι η Χαμάς πέτυχε έστω και μερικώς αυτό το οποίο ήθελε. Να αναγκάσει το Ισραήλ να έθεσε μια έμεση μορφή διαπραγμάτευσης. Το δικαίωμα βεβαίως στην νόμιμη άμυνα έχει ξεπεραστεί κατά πολύ. Υπάρχει μια υπέρβαση δηλαδή του δικαιώματος στην νόμιμη άμυνα.
που έχει, υπάρχει μια υπέρβασή του σε πολύ μεγάλο, σε πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό. Από την άλλη μεριά, πρέπει να το δει κανείς πολιτικά και να το δει κανείς μακροσκοπικά. Δηλαδή, το σημερινό Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανιάχου, η κυβέρνηση που έχει και όλα αυτά τα ακροδεξιά κόμματα με αυτές τις εξαιρετικά ακραίες δηλώσεις και την ακραία συμπεριφορά, όπου στρατιώτες καίνε επίτηδες τρόφιμα στους δρόμους της Γάζας για να υποδηλώσουν ότι ό,τι και να κάνετε θα πεθάνετε της πείνας. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν και όλη αυτή η συμπεριφορά αντιστοιχεί στη συμπεριφορά της Χαμάς. Και στο γεγονός βέβαια επίσης ότι αντί να πετύχουν αυτό το οποίο υποτίθεται ότι θέλουν σαν πολιτικό στόχο το Ισραήλ, δηλαδή την απορριζοσπαστικοποίηση, την έχουν επιτείνει τη ριζοσπαστικοποίηση του λαού της Γάζας και των κατοίκων της Γάζας. Και βεβαίως το κύρος και η δημοτικότητα δυστυχώς της Χαμάς έχουν αυξηθεί. Και έχουν αυξηθεί βεβαίως και στο εσωτερικό της ίδιας οργάνωσης, όπου η ακραία πτέρυγα με τον Σινουάρ, τον Γιάχια Σινουάρ, ο οποίος είναι ο στρατιωτικός αρχηγός και είναι ο μοναδικός που είναι αυτή τη στιγμή στη Γάζα και μάλλον στη Ράφα, έχει αυξηθεί, έχει ενισχυθεί. Και έχει ενισχυθεί όσο δεν μπορούν να τον πιάσουν. Γιατί λένε συνεχώς ότι πάμε να τον πιάσουμε και θα τον πετύχουμε και θα τον βρούμε κτλ. Και βεβαίως εννοείται ότι ο Σινουάρ και οι ακραίοι έχουν επικρατήσει σε σχέση με τους υπόλοιπους που είναι στο Κατάρ και στην Ντόχα. Και βέβαια ενισχύεται από αυτήν την αντιμετώπιση από το Ισραήλ. Πάντως αυτό που είπατε αποδεικνύεται και από το ότι δηλαδή ένα έθνος μπορεί να έχει άλλη άποψη από αυτό που η πολιτική ταγή του ακολουθούν, ας πούμε, μια πολιτική. Γιατί είχαμε και πολλές διαδηλώσεις στο Ισραήλ. Ναι, βεβαίως. Αυτό δηλαδή αποδεικνύει, επιβεβαιώνει αυτό που είπατε. Βεβαίως. Και πολλές διαδηλώσεις και μάλιστα με ας πούμε, εν καιρό πολέμου. Οι οποίες ναι, προτάσουν ακριβώς τις οικογένειες των ομήρων. Με επικεφαλής της οικογένειας των ομήρων, οι οποίοι λένε σταματήστε τον πόλεμο, φέρτε τα παιδιά μας πίσω, φέρτε τους συγγενείς μας πίσω. Γιατί θεωρούν ότι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, βεβαίως εννοείται, δεν θα γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξανεμίζονται. Έτσι, υπάρχει αυτή η πρόταση, υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, όπου υπάρχει μια συζήτηση για προσωρινή αστική χειρία με την επιστροφή 40 ομήρων πίσω. Αυτό το θέλει, το προβάλλει η Χαμάς και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν προσεύχεται σε διάλογο. Ναι. Δεν το θέλει. Να γυρίσουμε στο θέμα της Αιγύπτου για να δούμε αυτό πώς επηρεάζει. Είχαμε την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες στην Αίγυπτο. Πολλά και τουρκικά και ελληνικά μέσα έγραψαν ότι γίνεται μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης, όμως θέλω να μας πείτε το εξής. Είχαμε και το 14 μεταφορά τζιχαντιστών από την Τουρκία στη Λιβύη, οπότε η Αίγυπτος επαναστάτησε γιατί είχε θέματα ασφάλειας. Συμβαίνει όμως και τώρα η εμπλοκή της Τουρκίας στην Αφρική και στη Σομαλία, αυτό τώρα που βγαίνει περισσότερο στην ειδησιογραφία και με τη δήλωση του Σομαλού Πρωθυπουργού ότι χαρακτήρισε ιστορική τη συμφωνία αυτή που έκανε η Τουρκία με την Σομαλία. Αυτό όμως όλο που γίνεται και η είσοδο στην Ερυθρά στο μαλακό υπογάστριο της Αιγύπτου αφήνει περιθώρια για επαναπροσέγγιση στις σχέσεις με την Αίγυπτο και όλο αυτό να επηρεάσει την ελληνική πλευρά. Ναι. Θα πρέπει καταρχάς να μην αφήσουμε, ας πούμε, αυτό το μοτίβο το επαναλαμβανόμενο, να μην το αφήσουμε από τα μάτια μας. Δηλαδή να πούμε ότι ναι, υπάρχει ένα μοτίβο που ο Τούρκος Πρόεδρος κάνει συζητήσεις και την ίδια στιγμή που κάνει συζητήσεις, είτε με την Ελλάδα είναι αυτό, είτε με την Αίγυπτο, την ίδια στιγμή κάνει αυτές τις επιθετικές ενέργειες, τις οποίες μάλιστα προς τα έξω της κάνει και με μια υποτιθέμενη αφέλεια, ότι γιατί σας πειράζει να κάνουμε αυτό το πράγμα, τι έγινε, τι σχέση έχει με εσάς, το κάνουμε έτσι κι αλλιώς εμείς. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται συνεχώς, είναι ένα μοτίβο, την ίδια στιγμή που γίνονται υποτίθεται φιλικές συζητήσεις, την ίδια στιγμή γίνονται και αυτές οι επιθετικές ενέργειες. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι το εξής, υπάρχει μια πολιτική της Τουρκίας, η οποία προς τα έξω προβάλλεται ως αντιιμπεριαλιστική. Μπορεί να μας φαίνεται λίγο περίεργο αυτό, μια
η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας να παίρνει αυτό το μανδύα του αντιυμπεριαλισμού, αλλά είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται συνεχώς στο λόγο του Ερντογάν και βεβαίως έχει και μια συνέχεια. Δεν είναι τώρα, απλώς και μόνο από τον Ερντογάν. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί και στοχαστές, εθνικιστές στοχαστές, σαν τον Κιζάλτουρεκ, που ακριβώς αυτό το πράγμα λένε, ότι η Τουρκία πρέπει να αναλάβει τον ηγετικό της ρόλο στις χώρες του τρίτου κόσμου, γιατί είναι η μοναδική χώρα η οποία δεν ακολούθησε ποτέ υπεριαλιστική πολιτική, δεν είχε αποικίες, και μάλιστα αυτό είναι κάτι το οποίο το είπε και προχθές ο Ερντογάν. Είμαστε η μοναδική χώρα της περιοχής που δεν είχε αποικίες ποτέ, γιατί εμείς δεν παίρνουμε από αλλού για να τα μεταφέρουμε στη χώρα μας. Εμείς πάντοτε ήμασταν μια μεγάλη χώρα που εκτείνεται νοερά από το Αιγαίο μέχρι την Κεντρική Ασία και από τα Βαλκάνια μέχρι την Ερυθρά. Άμα το δούμε αυτό σαν χώρο, είναι πραγματικά αυτό που πολλοί γεωπολιτικοί στοχαστές το αναφέρουν σαν τον μεσαίο χώρο, σαν τον χώρο κλειδί ουσιαστικά γενικά για τη γη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέει συνεχώς ο Ερντογάν. Τώρα από την άλλη μεριά, εντάξει, δεν χρειάζεται προφανώς ούτε πανικός, ούτε μια συζήτηση για το πόσο σημαντικό είναι αυτά που κάνει ο Ερντογάν, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο μαξιμαλιστικά από ότι να αντιστοίχησή του στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τον Πρωθυπουργό της Σομαλίας, καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμα και αυτή η έννοια της σταθερής διακυβέρνησης, σταθερής εξουσίας στη Σομαλία, περισσότερο ως ανέκδοτο και ως αστείο πρέπει να εκλαμβάνεται παρά ως πραγματικότητα. Είναι μια χώρα κομματιασμένη, κατακαιρματισμένη, όπου με πολύ μεγαλύτερη εξουσία έχουν οι φύλαρχοι και οι πολέμαρχοι και οι αρχηγοί εγκληματικών συμμοριών και οι πειρατάρχες, αν με επιτραπεί να το πω αυτό, παρά ο πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά ναι, δείχνει οπωσδήποτε μια προσπάθεια της Τουρκίας να επεκταθεί πολύ πέρα από τα σύνορά της και να χρησιμοποιηθεί ή να αφαιθεί να χρησιμοποιηθεί, μέσα ο ίκανο να χρησιμοποιηθεί, από την Κίνα σαν ενδιάμεσος χώρος που θα συνδέει την Κίνα με την Ευρώπη και με τη Δύση. Σαν μια μορφή δηλαδή buffer zone. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλει πάρα πολύ ο Ερντογάν και το θέλει η Τουρκία, να προβληθεί και να αυτοπροβάλλεται συνεχώς μια μορφή μικρότερης ελάσσονος αυτοκρατορίας. Ελάσσονος μεν, αλλά αυτοκρατορίας. Και αυτό το βλέπουμε να έχει μια συνέπεια, γιατί από 4 ή 5 πρεσβείες που είχε στην Αφρική πριν από 20 χρόνια η Τουρκία, τώρα έχει φτάσει στις 40. Ναι. Και μάλιστα είναι από τις χώρες που έχουν αυξήσει περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα την διπλωματική τους παρουσία. Δηλαδή στο διπλωματικό ίντεξ, ενώ η Γαλλία για παράδειγμα έχει πέσει πάρα πολύ, η Τουρκία είναι η μόνη χώρα η οποία έχει αυξήσει τόσο πολύ την παρουσία της. Και μία προσωπική παρατήρηση, όταν κάποια στιγμή είχα πάει το Σεπτέμβρη στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης για κάποιες δουλειές, μου είχαν δείξει την καινούργια πρεσβεία που είναι ακριβώς δίπλα στο κτίριο της Τουρκίας, την τουρκική πρεσβεία που είναι ακριβώς δίπλα στο κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, που πραγματικά είναι μια πρεσβεία απίστευτη, ένα καινούργιο κτίριο εκπληκτικό, τρομερό και πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Τώρα να κλείνοντας, έχει κάνει αίσθηση στην ειδησιογραφία η επικαιροποίηση της κόκκινης βίβλου της Τουρκίας, που θέλω όσο πιο συνοπτικά γίνεται να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό, που είναι κάτι σαν ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που έχει μια γραμμή, εμείς δεν αξιώθηκαμε ακόμα να το κάνουμε, που τι σημαίνει όμως ότι αυτή η επικαιροποίηση έχει να κάνει ότι το Ισραήλ το έβαλε μέσα στους επικίνδυνους γείτονες. Ναι. Εντάξει, αυτή τη στιγμή αν το βάλουμε, αν δούμε τις προκλήσεις ασφαλείας για την Τουρκία, οι προκλήσεις ασφαλείας προφανώς αυτό το οποίο προβάλλει συνεχώς είναι τους Κούρδους και την κατάσταση στην Βόρεια Συρία, με αυτό που θεωρεί σαν τρομοκράτες και τρομοκρατικές οργανώσεις κουρδικές, οι οποίες υποστηρίζονται από τη Δύση. Το λέει συνεχώς αυτό, ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο κράτος τρομοκρατών στα σύνορά μας, κουλουπού. Και το μόνο που θέλουμε εμείς είναι να επεκτείνουμε ουσιαστικά την ισχύ μας εκεί. Και εννοείται ότι βάζει μέσα και το Ισραήλ, το οποίο το Ισραήλ το βάζει περισσότερο για λόγους κύρους και για λόγους ουσιαστικά ισλαμικής νομιμοποίησης
της εξουσίας της ή της φανταζόμενης εξουσίας στον τρίτο κόσμο. Δηλαδή η Τουρκία έτσι και αλλιώς εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να αυτοπροβληθεί ως ο ηγέτης του σουνιτικού κόσμου. Σε σχέση βεβαίως και σε συνεργασία μέσα εισαγωγικά, μια ανταγωνιστική συνεργασία με το Ιράν, που αυτοπροβάλλεται ως ο ηγέτης του σιιτικού κόσμου. Η Τουρκία όμως, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε, είναι ότι έχει μια άνεση να κινείται και να χρησιμοποιεί τις αντιφάσεις της. Δηλαδή, είμαι δυτική χώρα και συγχρόνως είμαι και ανατολική χώρα. Είμαι μια χώρα σταθερότητας, αλλά συγχρόνως παίζω και το παιχνίδι των προκλήσεων. Δεν είναι αντιφατικά αυτά μεταξύ τους. Αυτό νομίζουμε ότι πολλές φορές το κάνουμε λάθος. Νομίζουμε ότι άλλαξε τώρα πολιτική η Τουρκία και πλησιάζει προς τη Δύση. Ή αλλάζει σε λίγο και επαναπροσεγγίζει, ας πούμε, την Ανατολή ή τον μουσουλμανικό κόσμο. Μπορεί να τα κάνει μαζί. Μπορεί να τα κάνει μαζί και δεν υπάρχει τίποτα αντιθετικό ή αντιφατικό ή, ας πούμε, κάποια μορφή σύγκρουσης στο εσωτερικό αυτών των πολιτικών. Γιατί ακριβώς η Τουρκία φαντάζεται τον εαυτό της και τον βλέπει σαν μια μορφή αυτοκρατορίας. Μάλιστα, κύριε Λίβα, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.